Και από το ποδόσφαιρο θα πάμε στο πόλο, θα πάμε στην Α1 γυναικών και θα μεταφερθούμε στο Ρέθυμνο, καθώς θα υποδεχθούμε μια σπουδαία ταλαντούχα αθλήτρια, την τερματοφύλακα μέχρι πρότινος της ομάδας του Ρεθύμνου. Ωστόσο παραμένει στην Α1 κατηγορία, μετακομίζει ωστόσο στον Άλυμο και την ομάδα του Ολυμπιακού. Θα την υποδεχτούμε, θα την καλησπερίσουμε προκειμένου να συζητήσουμε μαζί της για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα αλλά και για το τι ακολουθεί. Μαρία, βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία. Μαρία Καραγιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Να είσαι καλά. Θα έλεγα πριν να βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες εδώ με τις συναθλήτριές σου, πριν να πάμε στα της μεταγραφής, θα έλεγα να το πάρουμε από την αρχή, να σταθούμε λίγο στην ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου, από εκεί όπου ξεκίνησες βέβαια και έκανες τα πρώτα σου βήματα φτάνοντας σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Να αναφερθούμε στη φετινή χρονιά της Α1 γυναικών, στην παρουσία της ομάδας του Ρεθύμνου, που ανανέωσε ξανά βέβαια την παρουσία της και την επόμενη χρονιά στην Α1 κατηγορία, όπου έχει εδραιωθεί με την ένατη θέση. Για μίλησέ μας λίγο για την φετινή σας παρουσία. Θα έλεγα ότι ήταν γεμάτη εξελίξη. Πάντως η ομάδα μας ήταν πάρα πολύ δυνατή και κατάφερε να σταθεί σε όλους τους αγώνες των play-off και play-out και έφτιαξε τις ομάδες του ΠΑΟΚ, του Νέα Χαλανδρίου και του Λυθέκου. Καθώς και εκεί πέρα καταφέραμε να μαζέψουμε πόντους και να κρατήσουμε την παραμονή μας στην κατηγορία. Η ομάδα παιχνίδι με το παιχνίδι βελτιωνόταν. Γινόμασταν και σαν σύνολο, καθώς είχαμε δύο εξαιρετικές μεταγραφές από τον Καναδά, από την Καναδά μάλιστα, την Αμορόζη και την Αμακή. Αλλά πλέον είχαμε και τις δικές μας, τις γραφημιότητες παίκτες και αποτελούσαμε ένα πολύ όμορφο σύνολο και μπορέσαμε και κρατήσαμε την ομάδα μας στην κατηγορία. Μαρία, εσύ είσαι ένα παιδί που ξεκίνησες από τα σπλάχνα του Ναυτικού Ομίλου Ρεθύμνου. Θέλεις λίγο έτσι να μας μιλήσεις για αυτή την πορεία σου μέχρι τώρα στο Πόλο. Καταρχάς, πώς προέκυψε το Πόλο και πριν από πόσα χρόνια βέβαια? Η αλήθεια είναι ότι το Πόλο είναι κάτι σαν οικογενειακό άθλημα, καθώς γεννήθηκε και κύριε στα ξαδέρφια μου, όπως και οι φίλες μου έπαιζαν από μικρή και με είχαν προσελκύσει στο χώρο αυτό αρκετές φορές, μέχρι που με τράβηξε. Ξεκίνησα περίπου όταν ήμουν 12 με 13 χρονών και έκανα έτσι τα πρώτα βήματά μου στην πισίνα. Πριν από τις νίκες, βέβαια, ακολούθησαν πάρα πολλές ήττες, οι οποίες με βοήθησαν να ορθώσω αυτό το χαρακτήρα και να καταφέρω να φτάσω εδώ που βρίσκομαι σήμερα. Αλλά αυτό βέβαια δεν έγινε μόνο από εμένα, αλλά έγινε και από την προσπάθεια των συναθλητριών μου και βέβαια από του ομίλου, καθώς ο ομίλος μας παρότρινε, όπως και οι προπονητές μας, να κατεβαίνουμε συνέχεια σε αγώνες και όπως φαίνεται οι αγώνες προσφέρουν εμπειρία και είναι κάτι άλλο για έναν αθλητή. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που παίζεις με ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε ένα υψηλότερο επίπεδο από εσένα και καταφέρνεις να κρατάς το καλύτερο από κάθε αγώνα. Είτε νικάς είτε χάνεις. Και όλα αυτά βέβαια σε βοηθούν σιγά σιγά να ανέβεις ό,τι αφορά την αγωνιστική σου παρουσία και πρόοδο. Μαρία Καραγιάννη, να πούμε βέβαια ότι μέσα από πολλή δουλειά και κάτω από αντίξωες ομολογουμένως συνθήκες, αφού το Ρέθυμνο δεν διαθέτει ένα κολυμβητήριο έτσι, στο οποίο θα μπορούσε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σας οι αγωνιστικές, ωστόσο είχατε καταφέρει και έχει καταφέρει η ομάδα του Ρεθύμνου να εδραιωθεί στην Α1 κατηγορία. Η αλήθεια είναι ότι η έλλειψη κολυμβητικών εγκαταστάσεων, όπως ας πούμε μια φεντάρα της Κίνας, δεν στάθηκε εμπόδιο στην παραμονή μας κατηγορία, όχι μόνο τους, αλλά όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ο ψυχός ομιλής μου αγωνίζεται. Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμά μας είναι κάπως περιορισμένο, γιατί στην πισίνα μας φιλοξενούνται όχι μόνο οι αθλητικές υποδομές της ανταποκρίσεως, αλλά όπως και οι δυσκολύνσεις, όπως και οι ακαδημίες. Πάντως, σε αυτόν τον στενό, θα έλεγα, χώρο, έχουμε καταφέρει να βρούμε
ώρες, οι οποίες αντικαταστήσουν, αντικαταστήσουν την προσπάθεια που έχουμε καταβάλει και φυσικά έχουμε καταφέρει να καθιστούμε μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Και σας αξίζουν πραγματικά τα εύσημα, γιατί ξέρουμε ότι μεταφερόσασταν μεταξύ Ηρακλείου, Χανίων τα τελευταία χρόνια για να δώσετε τους αγώνες σας. Πάμε τώρα σε αυτή την πρόταση που ήρθε από τη νεοφώτιστη ομάδα στην Α1 κατηγορία γυναικών, τον Ολυμπιακό Αλίμου. Μια καινούργια πρόκληση για σένα, γιατί να πούμε ότι είσαι και 17 χρονών, θα συνεχίσεις τις σχολικές σου υποχρεώσεις πλέον στην Αθήνα. Πώς έτσι αντιλαμβάνεσαι την πρόταση αυτή και τη νέα αυτή πρόκληση στην ζωή σου? Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα, όχι μόνο για μένα σαν Μαρία και σαν προσωπικότητα, αλλά και σαν καριέρα και σαν αθλήτρια, διότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ανοίγω τα αστερά μου και εκτίθομαι περισσότερο στον κόσμο του αθλητισμού. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα έχει θέσει πολύ ψηλά τον πύχη και έχουμε πάρα πολύ υψηλούς στόχους, τους οποίους βέβαια έχουμε και με τις καινούργιες συμπαίκτρες να συμπληρώσουμε και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εντάξει, τα λόγια είναι περιτά, το συνέστημα είναι περίγραπτο και νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων και για την πρόκληση, γιατί είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να μην ζητάει ουσιαστικά στο πρώτο μου βήμα μια τόσο μεγάλη ομάδα με τόσο μεγάλο κίνητρο και τόσο μεγάλο πάθος για να πει ψηλά στην κατηγορία της Α1 γυναικών. Και έχουμε και όλες από τους πρώτους χρόνους εκεί μέσα στην Α1 να καταφέρουμε να βρεθούμε και στην Ευρώπη. Ναι, γιατί είναι κάτι που μας αξίζει και είμαστε μια πάρα πολύ δυνατή και ανταγωνιστική ομάδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρεις, καθώς είσαι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο γυναικείο ελληνικό πόλος. Έχουμε δει και σε εθνικές ομάδες νεανίδων και κορασίδων κατακτώντας ευρωπαϊκά μετάλλια. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή πορεία σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.